Σοκάρουν οι αριθμοί των αυτοκτονιών στην Κρήτη, η οποία συγκεντρώνει τα διπλάσια ποσοστά αυτοκτονιών σε σχέση με την υπόλοιπη Ελλάδα. Αίσθηση και προβληματισμό δημιουργεί το γεγονός ότι την ώρα που σε απόλυτο τόνο όλο το νησί σχολιάζει και δικαίως τους αδικοχαμένους νεκρούς της ασφάλτου, που τα τελευταία χρόνια έχουν φτάσει ετησίως μέχρι και τα 52 άτομα, τα τελευταία 20 χρόνια σύμφωνα με τον καθηγητή ψυχιατρικής Αλέξανδρο Βγόντζα, στο νησί ο αριθμός των αυτοκτονιών ετησίως είναι κατά μέσο όρο 45 άτομα. Έχουμε διπλάσιο αριθμό αυτοκτονιών σε σχέση με την υπόλοιπη Ελλάδα. Και αυτό ανεξάρτητα οικονομικών κρίσεων, ανεξάρτητα πανδημίας. Υπάρχει λίγο πάνω κάτω, αλλά το νούμερο σταθερό. Να σας πω ότι τα τελευταία 22-23 χρόνια που έχουμε καλά δεδομένα από το Εργαστήριο Ιατροδικαστικής του Πανεπιστημίου Κρήτης, έχουμε ένα μέσο όρο 45 νεκρούς. 45 αυτοκτονίες, το οποίο είναι περίπου το ίδιο με τα θύματα στην άσφαλτο, έτσι δεν είναι? Όπως ανέφερε ο κύριος Βγόντζας, ακόμη πιο απογοητευτικά είναι τα στοιχεία που σχετίζονται με την αυτοκτονικότητα. Δηλαδή την έννοια που περιλαμβάνει τις αυτοκτονίες, τις απόπειρες αυτοκτονίας, τη σκέψη για αυτοκτονία που δεν υλοποιείται ούτε προς την απόπειρα και πάντως δεν συνδέεται με καταστάσεις όπως η οικονομική ή η υγειονομική κρίση, καθώς έχει σε ποσοστά μια επανάληψη σε διάρκεια 20 και πλέον ετών. Πάνω από 80-85% έχει σχέση με αυτό που λέμε ψυχική διαταραχή, θέλω να το πείτε, ψυχική ασθένεια, ψυχική νόσος. Δηλαδή δεν είναι, ξέρετε, ούτε μαγιά, ούτε υπερβολική φιλοτιμία, ούτε περηφάνεια, ούτε όλα αυτά που λέμε, κάποια πολιτιστικά χαρακτηριστικά του κριτικού, έχουν σχέση με ψυχοπαθολογία. Στην ανάγκη ουσιαστικής στήριξης των ατόμων που πάσχουν από ψυχικές νόσους μέσω της εύκολης πρόσβασης στις ψυχιατρικές υπηρεσίες και ταυτόχρονα της προσπάθειας να οριστεί ως ένα σύγχρονο πρόβλημα της κοινωνίας και όχι ως στιγματισμένη κατάσταση που απομονώνει περισσότερο τους πάσχοντες, αναφέρθηκε στη διάρκεια εκδήλωσης στο Αρκαλοχώρι ο κύριος Βγόντζας. Έχουμε δύο παράγοντες. Το ένα είναι να το κρύβουμε και το άλλο είναι όχι εύκολη προσβασιμότητα. Δηλαδή, αν κάποιος έχει κάτι στην οικογένεια, τι θα κάνει, πού θα πάει, στο επιγόντον? Όχι, εκεί γίνεται ο χαμός, έτσι δεν είναι? Ταλαιπωρία, πολυωρίες κτλ. Πρέπει να υπάρχει μια εύκολη προσβασιμότητα με ένα τηλέφωνο να μπορεί να πάρει ανά οποιαδήποτε ώρα την ημέρα κάποιον, ο οποίος έχουμε ένα πρόβλημα, τι να κάνουμε, πώς μπορούμε. Ναι. Γιατί αλλιώς η οικογένεια και θέλει να το κρύψει, ειδικά στα χωριά, εκεί στην χώρα που γυρίζω. Υπάρχει αυτή η τάση. Στην Κρήτη, άλλωστε, η σπουδαιότητα αυτής της επαφής έχει, όπως εξήγησε ο κύριος Βγόντζας, αναδειχθεί μέσω των κινητών μονάδων που επισκέπτονται την περιφέρεια και αφογκράζονται την ανάγκη ευκολότερης πρόσβασης ατόμων που αντιμετωπίζουν προβλήματα και που το να απομονώνονται, όπως είπε, είναι ίσως η πιο τραγική σύνδεση με την αυτοκτονικότητα. Οι υπηρεσίες, ειδικά στις πιο βαρές περιπτώσεις, πρέπει να είναι δημόσιες. Πρέπει να είναι δωρεάν. Πρέπει να είναι και δωρεάν και εύκολα προσβάσιμες. Εμείς με την κινητή μονάδα έχουμε προσπαθήσει να δημιουργήσουμε ένα δίκτυο στην ενδοχώρα του Ηρακλείου που περιλαμβάνει όχι μόνο εμάς, δεν αρκούμε οι ψυχίατροι και οι ψυχολόγοι, οι γενικοί γιατροί, οι κοινωνικές υπηρεσίες των Δήμων, το βοήθεια στο σπίτι, η εκκλησία, η αστυνομία, η γειτονιά, όλοι αυτοί μπορούν να παίξουν ένα ρόλο.